Εδώ και εβδομάδες συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών και μάλιστα μαζικές ενάντια στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο εξισώνει τα πτυχία των καλλιτεχνών με εκείνα των αποφύτων λυκείου. Η πρώτη λοιπόν φυσιολογική ερώτηση είναι γιατί τέτοια σφοδρή αντίδραση από την πλευρά των καλλιτεχνών. Η αντίδραση έχει να κάνει με δύο επίπεδα. Το ένα είναι και το κύριο, το ότι θίγει εργασιακά δικαιώματα, που σημαίνει ότι όσοι καλλιτέχνες συνεργάζονται με δήμους, που είναι πάρα πολλοί, είναι πάρα πολλοί στις δημοτικές ορχήστρες, αφορά πάρα πολλοί τους μουσικούς, πολλοί καλοί ηθοποιοί συνεργάζονται με δήμους επίσης σε σχέση με παραστάσεις που γίνονται με δρόμενα, είναι υπεύθυνοι για διάφορα πολιτιστικά κλπ. Για το πώς θα αμείβονται. Θα αμείβονται ως απόφοιτοι λυκείου, όχι ως απόφοιτοι ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών. Και ένα δεύτερο επίπεδο είναι η απαξίωση των καλλιτεχνικών σπουδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ηθικό και πολιτιστικό και δείχνει ακριβώς την αντίληψη που έχει αυτή η κυβέρνηση για τους καλλιτέχνες και για την τέχνη γενικότερα, η οποία είναι καθαρά εργαλειακή. Η επόμενη ερώτηση είναι τι ισχύει μέχρι σήμερα και γιατί βιάστηκε η κυβέρνηση να κάνει αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία, να πάρει αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα ίσχυαν πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από το 1981 και μετά που μεταφέρθηκαν οι καλλιτεχνικές σχολές στο Υπουργείο Πολιτισμού από το Υπουργείο Παιδείας, τα πτυχία τους ήταν ανώτερα και διαβαθμίζονταν μέσω του ΙΤΕ. Το 2003 καταργήθηκε η ισοβάθμιση των πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών. Όσοι είχαν προφτάσει, πρόφτασαν και είχαμε λοιπόν αποφύτους πιθανά της ίδιας χρονιάς από την ίδια σχολή, οι οποίοι ήταν δύο ταχυτήτων. Κάποιοι ήταν κάποιον το πτυχίο ήταν εντελώς αδιαβάθμιτο, κάποιον άλλον ήταν τεχνολογικής εκπαίδευσης, που ισοβαθμούσε με την ανώτερη βαθμίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ως διακυβέρνηση, 16-17, νομίζω 16 με νόμο του Σκουρλέτη, έδωσε στους αποφύτους των οδείων βαθμίδα 5. Δηλαδή που αντιστοιχούσε πάλι με την, αυτό που λέγαμε μέχρι τότε που ξέρει ο κόσμος ως ανώτερη εκπαίδευση. Ίσχυσε και για τους άλλους κλάδους άτυπα. Επίσης, έδωσε τη δυνατότητα σε όσους μέχρι το 2003 δεν είχαν ισοβαθμίσει τα πτυχία τους και ήθελαν να τα ισοβαθμίσουν. Είχε ξεκινήσει μάλιστα, ο Αριστίδης ο Μπαλτάς είχε ξεκινήσει ένα θέμα για το πώς μπορεί να ανωτατοποιηθεί η καλλιτεχνική εκπαίδευση. Δεν έγινε αλλαγή υπουργών, εντάξει, άλλαξαν πάρα πολλοί υπουργοί πολιτισμού και επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν λίγο, μου θύμιζε τον άνθρωπο από μάρμαρο του Βάιντα αυτή η ιστορία, ώσπου να μάθει κάποιος τι συμβαίνει και να αρχίσει να δρά. Έρχονταν ένας άλλος στη θέση του. Εδώ για να πούμε και τα δικά μας λάθη, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν τα κρύβω κάτω από το χαλί. Όμως έκανε κινήσεις. Ξεκίνησε ο διάλογος και μάλιστα ο Γαβρόγλου ως Υπουργός Παιδείας είχε εξαγγείλει όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είχε εξαγγείλει μέσα στη Βουλή το ότι θα ιδρυθεί Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Αυτά είναι τα πράγματα που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Δεν αμείβονταν ως απόφοιτοι λυκείου, αμείβονταν ως απόφοιτοι βαθμίδας 5. Η κυβέρνηση γιατί το έκανε. Ένα, για οικονομικούς λόγους, γιατί δεν ξέρουμε τώρα τι είδους κάποιες προκηρύξεις έχει εξαγγείλει μέσω ΑΣΕΠ, πώς θα προσλαμβάνονται στους δήμους, τι θα συμβαίνει. Και ένα δεύτερο, γιατί θέλει να δώσει στα πελατάκια της, στα κολέγια δηλαδή, με το που βγήκε το προεδρικό διάταγμα, την επόμενη μέρα γέμισε το Facebook με διαφημίσεις κολεγίων που μιλούσαν για δραματικές σχολές, εγώ αυτό είδα, συνδεδεμένες με διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού κλπ. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Αυτά τα πτυχία θα είναι πιο ανώτερα από το Λυκείο δηλαδή. Φυσικά και μάλιστα θα μπορούν, όπως γίνεται όλη η ιστορία με τα κολέγια τώρα.
Νομίζω ότι αυτοί οι δύο ήταν οι στόχοι της. Ο ένας οικονομικός και ο άλλος καθαρά πελατειακός. Ποια είναι τα αιτήματά σας, τι πρέπει να γίνει με τα πτυχία σας? Πρώτα απ' όλα το πρώτο αίτημα είναι να αποσυρθούν οι καλλιτεχνικές ειδικότητες από το προεδρικό διάταγμα. Να αποσυρθεί το προεδρικό διάταγμα. Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει σημασία και δεν αλλάζει τίποτε είναι αστιότητες, γιατί εάν αυτό ίσχυε, okay, γιατί δεν τις αποσύρει? Γιατί το έκανε εάν δεν αλλάζει τίποτε? Επίσης είναι αστιότητες αυτά που λέει ο κύριος Γιατρομανολάκης, που πήγε στην κατάληψη της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου και έλεγε με οντισιόν θα περνάτε. Βεβαίως με οντισιόν προσλαμβάνονται στα κρατικά θέατρα ηθοποιοί, όταν προσλαμβάνονται μέσω οντισιόν και όταν αυτές οι οντισιόν είναι κανονικές. Αυτή είναι μια άλλη θλιβερή ιστορία του επαγγέλματος, αλλά δεν θα προσληφθείς με οντισιόν αν πας σε ένα δήμο για να συντονίσεις τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Είναι αστείο, δηλαδή με οντισιόν ποιος θα κάνει οντισιόν? Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, ξέρω εγώ ποιους ακριβώς θα έχουν στο πάνελ. Αυτά είναι αστεία πράγματα που δείχνουν. Το πολύ σοβαρό όμως είναι ότι ο υφυπουργός, ο υπεύθυνος για την εκπαίδευση την καλλιτεχνική, δεν έχει ιδέα για το τι συμβαίνει. Θέλουμε λοιπόν ένα να αποσυρθεί, αυτό είναι το άμεσο, και το δεύτερο και το ουσιαστικότερο είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να διαβαθμιστούν τα πτυχία των καλλιτεχνικών σχολών, όλων των δραματικών σχολών, των οδείων, των σχολών χορού, να διαβαθμιστούν των υπαρχουσών σχολών, να αυστηροποιηθούν πιθανά τα κριτήρια που μια σχολή θα παίρνει άδεια, να δούμε αν πληρούν τα κριτήρια όσες σχολές λειτουργούν, και ένα επόμενο και σημαντικότερο βήμα είναι να ιδρυθεί Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών. Εδώ θέλω να προσθέσω ότι στο τελευταίο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στην πολιτική διακήρυξη, έχει μπει ως προεκλογική πλέον, εφόσον είναι στην πολιτική απόφαση, η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών για τις παραστατικές τέχνες. Πανεπιστημιακό επίπεδο δηλαδή. Πανεπιστημιακού επίπεδου. Πανεπιστημιακού επίπεδου, φυσικά. Στα πρότυπα της Σχολής Καλών Τεχνών. Υπάρχουν και τώρα κάποια τμήματα, αλλά περνάνε μέσα από πανελλήνιες. Είναι αστείο να περνάς μέσα από πανελλήνιες χωρίς να δίνεις για το αντικείμενο, χωρίς να δίνεις για να γίνεις ηθοποιός. Δεν μπορείς να γίνεις ηθοποιός περνώντας εξετάσεις μέσα από πανελλήνιες μόνον. Σε σχέση πρέπει να δούμε τη μουσική επάρκεια αν πηγαίνεις για μουσικός. Πρέπει λοιπόν να γίνεις στα πρότυπα που λειτουργεί καλών τεχνών, με ειδικές εξετάσεις κλπ. Επειδή υπάρχει μια άποψη που κυκλοφορεί και από την κυβέρνηση ενδεχομένως, ότι οι καλλιτέχνες είναι ένα πολύ μικρό στρώμα που δεν αφορά την κοινωνία, τώρα ποιος, γιατί να νοιαζόμαστε? Πώς είναι οι καλλιτέχνες, αλήθεια? Πρώτα απ' όλα, όταν λέμε καλλιτέχνες, δεν είναι μόνον οι ηθοποιοί, δεν είναι μόνον οι επώνυμοι, οι φίρμες τραγουδιστές, δεν είναι μόνον οι φίρμες συνθέτες που ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες. Το ότι είμαι φίρμα δεν σημαίνει ότι μόνον εγώ που είμαι φίρμα είμαι αξιόλογος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που κάποιος είναι ή δεν είναι. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι, είναι νομίζω πάνω από 15.000, οι οποίοι βιοπορίζονται μέσω της τέχνης τους σε δήμους, σε μπάντες, σε ορχήστρες, σε θεατρικά σχήματα, σε συλλόγους των δήμων. Είναι πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα και είναι αστείο να λέμε ότι είναι 5, 10, 20, ότι αυτοί που ξέρουμε από το σίριαλ που παίζεται φέτος και κάνει σουξέ ή από το τραγούδι που κάνει φέτος τρελή επιτυχία. Ποια είναι τα άλλα αιτήματα του κλάδου, πέρα δηλαδή από τα πτυχία κτλ.? Οι καλλιτέχνες ζουν και εργάζονται με τρομακτική επισφάλεια. Υπάρχει ένας μύθος ότι υπάρχουν μάλλον δύο μύθοι. Ο ένας μύθος είναι ότι οι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ πλούσιοι. Πιθανά κάποιοι να έχουν γίνει μέσα από την τέχνη τους να είναι ευκατάστατοι. Και ένας δεύτερος μύθος ότι ο καλλιτέχνης ζει με αέρα.
ότι είμαι ηθοποιός σημαίνει φως, αλλά όπως λέει και η φίλη μου η Μαρία Κανελοπούλου, σημαίνει φως, νερό, τηλέφωνο, νίκη κλπ. Εκτός από φως, το ίδιο ισχύει και για το μουσικό, το ίδιο ισχύει και για τον τραγουδιστή, το ίδιο ισχύει για το χορευτή. Και θέλουμε λοιπόν κατοχύρωση των επαγγελμάτων, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και φυσικά θέλουμε οπωσδήποτε διαβάθμιση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και βελτίωσή της, όπου αυτό είναι δυνατόν και όπου είναι απαραίτητο. Ο κυβερνικός εκπρόσωπος, ξέρετε, έχει πει ότι οι καλλιτέχνες δεν έχουν ανάγκη από πτυχία. Βγαίνουν στο σανίδι, τραγουδάνε, κάνουν, δείχνουν και εκεί εμφανίζεται η τέχνη τους. Άρα και περί τίνος πρόκειται όλη αυτή η φασαρία. Ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ξέρει καθόλου τι του γίνεται ή δεν έχει κάποια σχέση ουσιαστικότερη με τον πολιτισμό. Είναι προσβλητική αυτή η άποψή του και δεν είναι μόνον αυτού. Είναι μια περιραίουσα ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν χρειάζεστε μόρφωση αν έχετε ταλέντο. Πρώτα απ' όλα το ταλέντο είναι κάτι το οποίο διδάσκεται, είναι κάτι το οποίο βελτιώνεται, είναι κάτι το οποίο η τέχνη μαθαίνεται. Φυσικά υπάρχουν κάποια φυσικά προσόντα. Αυτό δείχνει την απαξίωση απέναντι στη γνώση και απέναντι στους ανθρώπους που θέλουν να σπουδάσουν την τέχνη τους. Δεν είναι μας τα σαλτιμπάγκι με την κακιά έννοια, γιατί μια χαρά είναι και η σαλτιμπάγκι. Συνηθίζουμε στις αγορές εκφράσεις να προσβάλλουμε καλλιτεχνικές ειδικότητες με τέτοιους όρους, αλλά καταλαβαίνετε με τι πρίσμα το λέω. Το ότι διεκδικούμε να σπουδάσουμε την τέχνη μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είμαστε ερασιτέχνες, δεν είμαστε κάποιοι που βγαίνουμε και λέμε ανέκδοτα στην παρέα μας ή που τραγουδάμε ένα τραγούδι στην ταβέρνα και λέει ο συνδετημόνας εσύ μας άστιμο σχολείου και τρως την Αλεξίου. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν χρόνια από πίσω μόχθου και εκπαίδευσης και θέλουμε ή δεν θέλουμε να είναι μορφωμένοι καλλιτέχνες. Εν τότε νομίζουν πολλοί ότι άμα έχεις ταλέντο, ο Βεάκης λέει, είχε σπουδάσει σε καμιά σχολή. Αν είχε σπουδάσει, είχε σπουδάσει και σε δραματική σχολή, είχε σπουδάσει και στη σχολή καλών τεχνών, ήτανε καλλιτέχνες όχι μόνο με υψηλό τάλαντο που λέμε, αλλά ήταν και με υψηλές γνώσεις. Υπάρχουν και κάποιοι λαϊκοί αυτοδίδακτοι, αλλά όμως είναι ελάχιστη, ήτανε στο παρελθόν και προχωράει. Ο κόσμος προχωράει, η γνώση προχωράει, η μόρφωση προχωράει, η τέχνη προχωράει και οφείλουμε, αν θέλουμε να είμαστε στον 21ο αιώνα, να ακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που μου βγάλετε. Και εγώ σας ευχαριστώ.